ταξιδεύοντας με ελέφαντα. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θα πρότεινα να αναζητήσουμε κάποιο άλλο μέσο για να πάμε στο Αλάχαμπαντ, είπε ήρεμα ο Φιλέας Φόγκ. Μα αυτή η καθυστέρηση δεν θα είναι προζημία σας, απάντησε ο κύριος Φράνσις. Όχι, την είχα προβλέψει. Πώς, ξέρατε ότι οι γραμμές δεν συνεχίζονται. Όχι, αλλά ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα εμφανιζόταν κάποιο εμπόδιο. Επομένως, «Τίποτα δεν έχει χαθεί. Σήμερα έχουμε 22 Οκτωβρίου, άρα θα φτάσουμε έγκαιρα», δήλωσε ο Φόγκ με τέτοια αφοπλιστική αυτοπεποίθηση που κανένας δεν τόλμησε να κάνει κάποιο σχόλιο. Δυστυχώς, οι ράγες πράγματι σταματούσαν. Οι εφημερίδες μοιάζουν με ορισμένα ρολόγια που έχουν τη μανία να πηγαίνουν μπροστά. Έτσι, είχαν πρόωρα αναγγείλει ότι οι γραμμές είχαν ολοκληρωθεί. Οι περισσότεροι ταξιδιώτε γνώριζαν για αυτή τη διακοπή των γραμμών και μόλις κατέβηκαν από το τρένο, πήραν κάθε διαθέσιμο μεταφορικό μέσο που υπήρχε στο χωριό. Όμως ο κύριος Φόγκ και ο κύριος Φράνσις έψαξαν σε όλο το χωριό και δεν βρήκαν τίποτα. «Θα πάω με τα πόδια», είπε ο κύριος Φόγκ. Ο Πασπαρτού πλησίασε τον κύριό του, κάνοντας έναν εκφραστικό μορφασμό, καθώς σκεφτόταν τα θαυμάσια αλλά κατάλληλα για πεζοπορία πασούμια του. Ευτυχώς, είχε κάνει κι αυτός μία έρευνα και αφού δίστασε για λίγο, είπε «Κύριε, νομίζω ότι βρήκα ένα μέσο να ταξιδέψουμε». Τι! Α; oh, Έναν ελέφαντα! Τον έχει ένα συνδός που μένει εδώ δίπλα. Πέντε λεπτά αργότερα, οι τρεις συνταξιδιώτες έφταναν σε μία καλύβα χτισμένη πλάι σε ένα χωράφι που το περιέζωνε ένας ψηλός φράχτης από πασάλους. Μέσα στην καλύβα υπήρχε ένα ινδός και στο χωράφι ένα ελέφαντα. Ο ινδός του οδήγησε στο χωράφι. Εκεί αντίκρισαν ένα ζώο, σχεδόν εξημερωμένο. Αναμφίβολα ο κιούνι. Έτσι έλεγαν το ζώο, μπορούσε, όπω όλοι οι ελέφαντε, να καλύψει με μεγάλη ταχύτητα μεγάλε αποστάσει και, καθώ δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο υποζύγιο, αποφάσισαν να τον χρησιμοποιήσουν. Όμω οι ελέφαντε, που έχουν αρχίσει να σπανίζουν στην Ινδία, δεν είναι καθόλου φτηνή. Επομένως, τους έχουν μη στάξει και μη βρέξει. Γι' αυτό και όταν ο κύριος Φόγκ ζήτησε να νοικιάσει τον ελέφαντα, ο Ινδός αρνήθηκε. Θα πάω με τα πόδια. Ο Φόγκ επέμενε και πρόσφερε το εξωφρενικό ποσό των 10 λιρών την ώρα. Η απάντηση του Ινδού ήταν αρνητική. 20 λίρες. Και πάλι όχι. 40 λίρες. Πάντα όχι. Σε κάθε νέα προσφορά, ο Πασπαρτούτ είναι αζόταν αγανακτισμένο, αλλά ο Ινδό ήταν αμετάπιστο. Το ποσό όμω δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητο. Αν δεχτούμε ότι ο ελέφαντα χρειαζόταν 15 ώρε για να φτάσει στο Αλάχαμπαντ, ο ιδιοκτήτη του θα κέρδιζε 600 λίρε. Χωρί να χάσει την ψυχραιμία του, ο φιλέα Φόγκ πρότεινε στον Ινδό να αγοράσει τον ελέφαντά του, προτείνοντά του αρχικά 1000 λίρε. Ο Ινδός δεν ήθελε να τον πουλήσει. Ίσως ο κατεργάρης να περίμενε ακόμα μεγαλύτερο κέρδος. Ο κύριος Φόγκ πλησίασε ξανά τον Ινδό και του πρόσφερε διαδοχικά 1.200 λίρες. 1.500 λίρες. 1.800 και τέλος. 2.000 λίρες. Ο Πασπαρτού, που συνήθως ήταν κοκκινοπός, είχε γίνει κάτασπρος από την αγωνία. Στις 2.000 λίρες, ο Ινδός υποχώρησε. «Θεούλη μου», φώναξε ο Πασπαρτού. Χρυσό τον πληρώνουμε αυτό τον ελέφαντα. Ιούλιο Βέρν. Ο γύρο του κόσμου σε 80 ημέρε. Μετάφραση GMG εκδόσεις ερευνητέ. Αθήνα, διασκευή. Ο Φόγγ επέμενε και πρόσφερε το εξωφρενικό ποσό των 10 λιρών την ώρα. Η